Η ιατρική επιστήμη με τη βοήθεια της τεχνολογίας έχει προχωρήσει σε απίστευτα επίπεδα σε σχέση με τις περασμένες δεκαετίες και πλέον, πέρα από τη διόρθωση μιας βλάβης ή μιας πάθησης στον οργανισμό του ανθρώπου, αυτό που μετρά είναι το άτομο μετά την περιπέτεια της υγείας του να έχει αποκατασταθεί στο επίπεδο που βρισκόταν πριν και φυσικά με το να συνεχίσει να έχει μια ποιοτική ζωή. Το να μένει κάποιος σε ένα κρεβάτι μετά από μια πάθηση ή ένα ατύχημα ανήκει πλέον στο παρελθόν, καθώς τα κέντρα αποκατάστασης μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή στην κατεύθυνση αυτή. Στην περιοχή της Πάτρας λειτουργούν αυτή τη στιγμή δύο κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας. Το κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας του θεραπευτηρίου Ολύμπιον, το οποίο μάλιστα ήταν και το πρώτο εξειδικευμένο κέντρο που άνοιξε τις πύλες του στη χώρα, και ένα ακόμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Η πόλη της Πάτρας βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, σε έναν οδικό άξονα, ιδίως που στο παρελθόν παρουσίαζε μεγάλο πρόβλημα ατυχημάτων λόγω του κακού οδικού δικτύου. Και εκτός αυτού είναι η τρίτη πόλη στην Ελλάδα. Η ιδέα δεν γεννήθηκε έτσι απλά. Πρέπει να πούμε ότι είναι το πρώτο κέντρο αποκατάστασης ιδιωτικό στην Ελλάδα. Λειτουργεί ήδη από το 2003, είναι η πρώτη άδεια που πήρε κάποιο ιδιωτικό κέντρο. Αφορά ένα μεγάλο κτίριο, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε 135 ασθενείς στα δύο κτίρια μας, στην παλιά που λέμε εμείς αποκατάσταση και στο καινούριο κτίριο. Και η ανάγκη πάντα υπήρχε, γενικά και στην περιοχή της Πάτρας, αλλά όπως σας είπα αφορά μια μεγάλη έκταση, δεν είναι μόνο η Πάτρα, είναι και ο Πύργος, είναι και η ομορυνομή του Λακαρνανίας κλπ. Που δημιουργούν την ανάγκη για ένα κέντρο αποκατάστασης. Οι θεραπευτές μας εδώ ασχολούνται ήδη 14 χρόνια με το αντικείμενο της αποκατάστασης. Έχουν μια μεγάλη γκάμα περιστατικών που έχουν κληθεί να διεκπαιρεώσουν και έχουν διεκπαιρεώσει. Και οπωσδήποτε η εμπειρία δεν αγοράζεται, ούτε μπορείς να την προσπεράσεις. Όντως δεν υπάρχει η πληροφόρηση για το τι κάνουμε εδώ στο κέντρο αποκατάστασης, στην ευρύτερη κοινωνία της Πάτρας. Και αυτό δεν ξέρω αν οφείλεται σε δικές μας ελλείψεις. Ο κόσμος είναι λίγο διστακτικός ή δεν γνωρίζει τι σημαίνει αποκατάσταση. Κανονικά θα πρέπει, είναι το στήριγμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η αποκατάσταση, για να το πάρουμε από την αρχή, αφορά τη λειτουργικότητα του ενός ατόμου, δηλαδή κατά πόσο θα μπορέσει να γυρίσει μετά από κάποιο συμβάν που θα του τύχει παθολογικό ή νευρολογικό ή κάποιο ατύχημα ή κάποιο κάταγμα, πόσο θα μπορέσει να γυρίσει στην εργασία του και σε τι επίπεδο θα μπορεί να εκπληρώσει και τον ρόλο του στην εργασία του και το ρόλο του στην κοινωνία και στην οικογένεια. Άρα είμαστε το στήριγμα, είμαστε η επανένταξη του ατόμου. Είμαστε αυτοί που θα τον βοηθήσουμε να ξεπεράσει το σοκ όλης αυτής της κατάστασης. Και δεν είναι τόσο σπάνια τα περιστατικά. Είναι πάρα πολλά περιστατικά που αφορούν το τομέα της αποκατάστασης. Η αποκατάσταση αφορά μια ευρία γκάμα ασθενών από διάφορες κατηγορίες. Η αποκατάσταση δεν είναι μόνο για άτομα που είχαν κάποιο ατύχημα ή αθλητές που έχουν υποστεί ορθοπαιδικές κακώσεις. Η αποκατάσταση στη σημερινή εποχή περιλαμβάνει και μια ευρία γκάμα από άλλες παθήσεις νευρολογικής ή και παθολογικής φύσεως. Αποκατάσταση σημαίνει ότι μετά από μια νοσηρή κατάσταση, από ένα νόσημα για το οποίο συνήθως ο ασθενής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, όταν με το καλό φύγει από εκεί, όταν έχουμε υπολείμματα, χρειάζεται αποκατάσταση. Πάρα μεγάλο ποσοστό των ασθενών οι οποίοι ωφελούνται από την αποκατάσταση είναι ασθενείς με νευρολογικά νοσήματα, όπως για παράδειγμα το εγκεφαλικό επεισόδιο που μπορεί να αφήσει στον ασθενή μια αδυναμία ή μια παράλυση σε χέρι-πόδι, όπως είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας, ή όπως είναι η νόσος του Πάρκινσον. Μερικά λέω, υπάρχουν πάρα πολλά νοσήματα, περιφερικές πολυνευροπάθειες, το λεγόμενο σύνδρομο Γκυλέν-Μπαρέ κλπ. Κλπ. Η αποκατάσταση είναι μια απαρτίωση πλέον της θεραπείας και
πρέπει να γίνει σε κέντρα τα οποία είναι εξοπλισμένα με μηχανήματα και με το κατάλληλο προσωπικό και απαρτίζεται από ένα φάσμα θεραπείων, όπου εκεί περιλαμβάνονται η φυσικοθεραπεία, περιλαμβάνονται η λογοθεραπεία για παράδειγμα, η ψυχοθεραπεία εάν χρειαστεί σε ορισμένες περιπτώσεις, για να πούμε μερικά. Οπότε γίνεται μια ολιστική αντιμετώπιση του αναπηρικού προβλήματος και είναι σαφές, όπως έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές και από επιστημονικές μελέτες και είναι τεκμηριωμένο, ότι η αποκατάσταση είναι απολύτως απαραίτητη και εν τέλει συμπληρώνει τη θεραπεία που γίνεται βεβαίως στο νοσοκομείο, στην οξία φάση, σε βαθμό που ο ασθενής πάρα πολλές φορές, να μην πούμε τις περισσότερες, αλλά πάρα πολλές φορές αποκαθίσταται πλήρως. Έχουμε τις περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι, νέων ανθρώπων μετά από τροχαία ατυχήματα, που είχαν κακώσει στη σπονδυλική στήλη και είχαν αδυναμία και στα τέσσερα άκρα, χέρια, πόδια, όπου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, βγήκαν σχεδόν αποκαταστημένοι ή και αποκαταστημένοι πλήρως. Η σημασία ενός κέντρου αποκατάστασης και αποθεραπείας, όπως είναι η πλήρης του ονομασία, είναι πολύ σημαντική και αυτό το καταλαβαίνει κανείς και εμείς οι γιατροί, που όταν έχουμε ένα πρόβλημα υγείας μπορεί να αποκατασταθεί γρηγορότερα με τη βοήθεια του κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης, αλλά και ο ίδιος ο άρρωστος και οι συγγενείς του, γιατί γλιτώνουν πολλές επιπλοκές και παρενέργειες, αν θέλετε, από την πολυήμερη ή ολιγοήμερη νοσηλεία σε μια κλινική. Αυτό δεν αφορά μόνο τους νοσηλευομένους στην παθολογική κλινική του Ολυμπίου, αλλά και από άλλες κλινικές που έρχονται άρρωστοι, βοηθούν πέραν των νευρολογικών παθήσεων που αναλύθηκαν προηγουμένως. Εμείς μας βοηθάνε πάρα πολύ το προσωπικό του κέντρου αποκατάστασης στην αποκατάσταση, να σας πω, των πνευμονιών, γιατί εκεί θέλει αναπνευστική ειδική γυμναστική, θέλει κινητοποίηση γρήγορη, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι ένα άτομο το οποίο είναι κλινίες για 5-6 μέρες ουσιαστικά χάνει τη μυϊκή του δύναμη και κινητικότητα και άρα χρειάζεται μια ενίσχυση μυοκινητική, όπως την λέμε, για να μπορέσει γρηγορότερα να αποκατασταθεί και οικογενειακά και ατομικά αλλά και κοινωνικά. Για να μην ξεχνάμε και να θυμάμαστε εδώ ότι η υγεία δεν είναι μόνο να σε κάνω εγώ καλά από την πνευμονία σου ή από την εγκεφαλίτιδα ή από το εγκεφαλικό σου ή οποιαδήποτε αρρώστια, αλλά να σε αποκαταστήσω σωματικά, ψυχικά αλλά και κοινωνικά. Δηλαδή το να γίνει καλά ένας άρρωστος συνήθως ηλικιωμένος από μια πνευμονία και μετά να μην μπορεί να κινηθεί ή να κάνει τις συνηθισμένες του κοινωνικές δραστηριότητες, να πάει στο καφενείο, να πάει στην εκκλησία, να δει τους φίλους του, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το κέντρο αποκατάστασης και σε αυτή τη μεριά βοηθάει πάρα πολύ. Το κέντρο αποκατάστασης τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει μια πολύ σημαντική δομή στην περιοχή μας σε σχέση με τα ορθοπαιδικά περιστατικά, τόσο σε επίπεδο εσωτερικής νοσηλείας των ασθενών, όσο και σε επίπεδο εξωτερικών συνεδριών που χρειάζονται κάποιοι ασθενείς. Ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργείο για κατάγματα ισχύου, για αρθροπλαστικές ισχύου και γόνατος, καθώς και για χειρουργία σπονδυλικής στήλης, μπορούν άμεσα μετά την χειρουργική τους επέμβαση και την νοσηλεία τους, είτε στην κλινική μας είτε και σε άλλα νοσοκομεία της περιοχής, να έρθουν στο κέντρο αποκατάστασης, καλυπτόμενοι από το ταμείο τους και ως εσωτερικοί ασθενείς και να νοσηλευτούν, να έχουν δηλαδή την νοσηλευτική φροντίδα που χρειάζεται ένας μεταχειρητικός ασθενής και ειδικά ηλικιωμένος το πρώτο χρονικό διάστημα μετά το χειρουργείο, αλλά και να λάβουν τις κατάλληλες θεραπείες, φυσικοθεραπείες και ό,τι άλλο χρειάζονται. Επίσης και ως εξωτερικοί ασθενείς, διάφοροι ασθενείς που έχουν χειρουργία και στο άνω άκρο και σε επίπεδο αθλητικών κακώσεων, πιο νέα άτομα, μπορούν να έρχονται στο κέντρο αποκατάστασης και να λαμβάνουν προηγμένης αντιμετώπισης συνεδρίες και θεραπείες σε σχέση με την πισίνα, σε σχέση με μηχανήματα ισοκίνησης, έτσι ώστε η αποκατάστασή τους να είναι πλήρης σε όλα τα επίπεδα.
Το χειρουργείο είναι ένα πρώτο βήμα στην αποκατάσταση ενός ορθοπαιδικού προβλήματος. Από εκεί και πέρα, η πολύ σημαντική πρόοδος μπορεί να γίνει κατ' ορθωτή μόνο μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, ώστε ο ασθενής να μπορέσει να επανέλθει στην πρώτερη του κατάσταση. Είτε αυτός είναι ένας ηλικιωμένος που έχει σπάσει το ισχύο του ή που έχει υποβληθεί σε μια επέμβαση για κάποια εκφυλιστική νόσο, είτε ένας αθλητής ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην αθλητική δραστηριότητα. Ως παράδειγμα, ας πούμε, θα φέρω τη ρήξη του χιαστού, που είναι ένα πολύ συνηθισμένο, μια πολύ συνηθισμένη κάκωση σε νεαρούς αθλητές, όπου για να επανέλθουν σε επίπεδο αθλητικό και να μπορέσουν να ξαναλειτουργήσουν, χρειάζονται πολύ προηγμένο και επισταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Ιδιαίτερη σημασία είναι η αποκατάσταση στα άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα περιστατικά αυτά, νευρολογικής φύσεως, μετά την αντιμετώπιση τους σε μια κλινική ή στο νοσοκομείο, μπορούν να βοηθηθούν στο έπακρο από τη διαδικασία της αποκατάστασης, ώστε με τη συμβολή ειδικών να επανέλθουν στην πρώτερη κατάστασή τους με τη διόρθωση των πιθανών εγκεφαλικών βλαβών. Ενώ το ίδιο γίνεται και σε παθολογικούς ασθενείς, οι οποίοι μετά από μια δύσκολη κατάσταση, όπως μια βαριά πνευμονία, μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα. Ο νομοθέτης έχει φροντίσει και έχει εγκρίνει νοσηλίες αποκατάστασης σε ειδικά κέντρα αποκατάστασης, όπου είπαμε εκεί επικεφαλής είναι ο φυσίατρος, ο οποίος και θα καθορίσει ανάλογα με τη φύση του προβλήματος κάθε ασθενούς και το πρόγραμμα αποκατάστασης. Έτσι. Και είπαμε μόνο μερικά, όπως είπα προηγουμένως, φυσικοθεραπεία, π.χ. λογοθεραπεία, υπάρχει πισίνα, υπάρχουν μηχανήματα και μέθοδοι οι οποίοι βελτιώνουν τα πάρα πολύ, ας πούμε, τις φυσικές, τις χειρονακτικές, αν θέλετε, μεθόδους αποκατάστασης, και είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Τώρα στο εξωτερικό τέτοιες δομές αποκατάστασης στην Αμερική είναι εδώ και 110 χρόνια που έχουν υπάρξει. Ευτυχώς όμως και στην Ελλάδα, και μάλιστα τον τελευταίο καιρό, έχουμε πολύ μοντέρνα κέντρα αποκατάστασης, ένα των οποίων είναι και το Ολύμπιο εδώ στην πόλη μας. Όπως επίσης υπάρχει και η κλινική αποκατάστασης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που είναι δωρεά του κυρίου Σφίκα, ο οποίος ευγενώς χορήγησε τα χρήματα. Έχουμε ακόμα όμως μεγάλη ανάγκη και άλλων δομών αποκατάστασης, διότι οι ασθενείς οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από την αποκατάσταση είναι πάρα πολλοί. Μια γκάμα νευρολογικών περιπτώσεων, ας πάρουμε πάλι το εγκεφαλικό επεισόδιο, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά έχουν οι ασθενείς και προβλήματα κατάποσης, προβλήματα ομιλίας. Εδώ λοιπόν είναι η λογοθεραπεία, η οποία με ειδικές ασκήσεις, οι οποίες γίνονται εδώ, αλλά και καθοδηγεί το ασθενής να τις συνεχίσει και στο σπίτι, επιφέρουν λοιπόν, επέρχεται μια βελτίωση των προβλημάτων αυτών, ώστε σιγά σιγά να αποκατασταθούν και η ομιλία και η κατάποση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, υπάρχουν και σπάνια περιπτώσεις όπου το όφελος είναι λιγότερο, έτσι, και όχι βέλτιστο. Η καλύτερη, ας πούμε, μαρτυρία είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και ενδεχομένως κάποιον θα γνωρίζει ο καθένας, ας πούμε, ο οποίος προέρχεται από ένα κέντρο αποκατάστασης. Μια ορολίμωξη, μια εγκεφαλίτιδα, μια μηνυγκίτιδα, μια διάτρηση, μια γαστρεντερίτιδα. Όλες οι παθολογικές αρρώστιες, και κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα, έτσι πάνω από τα 60 χρόνια ηλικία, θέλουν και χρειάζονται οπωσδήποτε αποκατάσταση. Γιατί το να μένεις στο κρεβάτι πολλές μέρες εξασθενεί το ήδη εξασθενημένο μυϊκό σου σύστημα και σου κάνει πολύ δύσκολο όχι μόνο να περπατήσεις, που πολλοί λένε πολύ ότι δεν βαριέσαι, θα περπατήσεις. Δεν γίνεται έτσι, δεν μπορεί να πάρεις καλή αναπνοή, γιατί εξασθενούν και οι μύες αναπνοής. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το έντερο, γιατί και εκεί εξασθενεί. Και όλα τα ούρα. Έτσι, αυτά έχουν μεγάλη σημασία, γιατί εάν δεν μπορείς εύκολα μετά, χωρίς βοήθεια, να φας, να κινηθείς, να ενεργηθείς, να ουρήσεις, καταλαβαίνει κανείς ότι οι λοιμώξεις και άλλες παθήσεις μπορεί να επηρεάσουν
και την ποιότητα ζωής, αλλά και να έχουν και χειρότερες εξελίξεις. Συνεπώς, μετά από ένα βαρύ παθολογικό περιστατικό, καλό είναι για λίγες μέρες το άτομο να επισκέπτεται ένα εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης με ελάχιστο κόστος, για να μπορεί να είναι πολύ πιο καλύτερο στην κοινωνία, αλλά και στην οικογένειά του μετά. Δεν θα απασχολεί τόσο πολύ τα παιδιά του ή τα εγγόνια του. Θα είναι αυτόνομο και κυρίως στην τρίτη ηλικία, όπως έχετε δείξει και άλλα ρεπορτάζ που έχετε κάνει, η αυτονομία του ηλικιωμένου, είτε υγιούς είτε ασθενούς, έχει μεγαλύτερη σημασία από τα καλύτερα λόγια ή τους βερμπαλισμούς που συνήθως ακούμε. Αφορά ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις, όπως παραδείγματο χάρη αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, σκλήνης κατά πλάκας, νοσοπή Πάρκινσον, εξωπυραμιδικά νοσήματα, μυασθένειες, μυοπάθειες, από μυελληνετικές νόσους, πολυρίζονευροπάθειες, και αφορά μετά πολυκαταγματίες, κρανιοκεφαλικές κακώσεις, αφορά ορθοπαιδικά ανθρώπους με ορθοπαιδικές παθήσεις με εγχειρητικό στάδιο, όμως με μείζονες εγχειρήσεις, μετά από μείζονες εγχειρήσεις, ορθοπαιδικές εγχειρήσεις. Γενικά, αυτά που σας ανέφερα αφορά ό,τι μπορεί να δικαιολογηθεί από τον ΕΟΠΗ. Αντιστοίχως, μπορούν πάρα πολλοί άνθρωποι να χρειαστούν την ανάγκη και τη φροντίδα τη δικιά μας, που να μην συμπεριλαμβάνεται κάπως αυτά που σας είπα στα γενικά, που μπορεί να έχουν ελλείμματα στην κινητικότητά τους ή στη λειτουργικότητά τους. Και μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα επικοινωνίας ή προβλήματα στην εκφορά του λόγου, προβλήματα δισκαταποσίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι αντικείμενο της δικιάς μας εργασίας και της ομάδας αποκατάστασης. Ζητούμενο φυσικά για τον άρρωστο είναι και η ποιότητα στην νοσηλεία. Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας διαθέτει 135 κλίνες σε σύγχρονα δωμάτια με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ενώ η νοσηλεία γίνεται από έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες, είτε από παθήσεις είτε από κακώσεις. Επίσης, ασθενείς μετά από επεμβάσεις, ορθοπαιδικές, καρδιοχειρουργικές κτλ., αλλά και από παθήσεις του αναπνευστικού, του εριστικού, του κυκλοφοριακού και με νοητική στέρηση. Τα μπάνια έχουν εξοπλισμό για άτομα με κινητικές αναπηρίες. Το Κέντρο Αποκατάστασης Ολίμπιων Πατρών έχει 135 κλίνες. Σύγχρονες, μονόκλινες, δίκλινες ή τρίκλινες, αναλόγως την επιθυμία και του ασθενή πώς θέλει να παραμείνει. Είναι εξοπλισμένες με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, με τα πιο σύγχρονα κρεβάτια, με ηλεκτρονικά συστήματα έγερσης, πλάγιες κλίσεις, με στρώματα, ειδικά ιδίως για ανθρώπους κατακεκλημένους για μεγάλο διάστημα, για πρόληψη κατακλήσεων κλπ. Σε μια σύγχρονη εγκατάσταση, με σύγχρονα μηχανήματα. Και εκτός αυτού, αυτά αφορούν την κλειστή νοσηλεία. Είναι δηλαδή οι ασθενείς που θα χρειάζεται να μείνουν μέσα στο κέντρο αποκατάστασης, γιατί χρειάζεται και η νοσηλευτική τους φροντίδα. Υπάρχει όμως και η ανοιχτή νοσηλεία που λέμε, δηλαδή η δυνατότητα να έρχονται, να κάνουν τις θεραπείες τους και να γυρνάνε στην οικία τους. Και φυσικά, όπως έχουμε ήδη πει, το ζητούμενο είναι ο ασθενής να έχει ποιότητα ζωής μετά το περιστατικό. Μέχρι χτες ήταν συνηθισμένο το φαινόμενο κάποιος να παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα κατάκητος, με τους οικείους του να πρέπει να τον φροντίζουν μέχρι να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Πλέον, με την αποκατάσταση, ο ασθενής μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να είναι αυτόνομος και να μπορεί να εξυπηρετείται μόνος του. Ο όρος που θέσατε, η ποιότητα ζωής, είναι το ζητούμενο πλέον στην ιατρική. Και δεν είναι μόνο ένα εγκεφαλικό να γίνει καλά από μια μικρή παράλυση, αλλά πώς αυτό το άτομο θα ενεργοποιηθεί. Γιατί και στη μεγαλύτερη ηλικία που συμβαίνουν οι περισσότερες ασθένειες, λόγω πτώσεως της άμυνας του οργανισμού και λόγω του γύρατος, η αποκατάσταση είναι δυσκολότερη. Το κέντρο αυτό βοηθάει ειδικά τους ηλικιωμένους αρρώστους στην γρηγορότερη αποκατάσταση και επανένταξή τους, αν θέλετε, στην κοινωνία. Άρα λοιπόν ο γιατρός δεν έχει μόνο θεραπευτικό ρόλο σωματικά ή ψυχικά. Παθολόγος, νευρολόγος, ψυχίατρος, αλλά και κοινωνική επανένταξη. Αυτό είναι και το ζητούμενο, για να μπορεί να πει κανείς ότι η ιατρική, που είναι μια επιστήμη συνεχόμενη και μια λειτουργία, όπως θέλουμε, λειτουργήμα το πιστεύουμε οι περισσότεροι ρομαντικοί, έχει σκοπό ουσιαστικό. Δεν είναι μόνο το να πάει ο συνάδελφος φυσιοθεραπευτής σπίτι για να κάνει τις κινήσεις ή την
ορθή αποκατάσταση, αλλά είναι και άλλες λειτουργίες που μπορεί κανείς να βοηθήσει εδώ. Δεν είναι μόνο τα χέρια μας, είναι τα όργανα, είναι η πισίνα που σε πάρα πολλούς ρευματοπαθείς βοηθάει πολύ καλά, αλλά και σε άλλα νοσήματα, κυρίως του νευρολογικού, η καταπλάκα σκλήρυνση, οι παραλύσεις κτλ. Βοηθούν στη γρηγορότερη αποκατάσταση. Δεν είναι μόνο το άτομο, αλλά και το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών στο κέντρο αποκατάστασης, που βοηθάει γρηγορότερα στην καλύτερη ποιότητα ζωής. Ειδικά στα κατάγματα του ισχύου, έχουμε ηλικιωμένους ασθενείς, οι οποίοι ξαφνικά βρίσκονται καθυλωμένοι εξαιτίας ενός κατάγματος. Καταρχήν είναι πολύ σημαντική η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση, που επίσης δεν το βλέπουμε να γίνεται εύκολα σε πολλά δημόσια νοσοκομεία. Καθυστερούν αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπιστούν για διάφορους λόγους. Χρειάζομαστε λοιπόν ένα γρήγορο χειρουργείο σε αυτούς τους ανθρώπους το πρώτο 48ωρο, και μετά ο άνθρωπος αυτός οπωσδήποτε τις επόμενες 15 μέρες θέλει πολυεπίπεδη βοήθεια. Νοσηλευτική φροντίδα, ψυχολογική φροντίδα και βέβαια πρόγραμμα αποκατάστασης και φυσικοθεραπείων. Και αυτά όλα πηγαίνοντας στο σπίτι του συνήθως δεν γίνονται. Οπότε βλέπουμε τους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς που χειρουργούνται, ας πούμε, μετά από κάποιες μέρες, ας πούμε, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να πηγαίνουν στο σπίτι τους και να καταλήγουν ή να μην έχουν καθόλου πρόοδο, επειδή στερούνται αυτά τα πράγματα. Μια απλή, ας πούμε, νοσηλευτική φροντίδα που μπορεί να του οδηγήσει σε μια λίμωξη αναπνευστικού, σε ένα εμπύρετο, σε μια κατάκληση. Το θέμα των κατακλήσεων, πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η νοσηλεία στο κέντρο αποκατάστασης δεν προσφέρει μόνο τη μισή ώρα, τη μία ώρα που θα κάνει φυσικοθεραπεία μέσα στο 24ωρο. Προσφέρει μία 24ωρου διάρκειας φροντίδα και νοσηλεία σε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος πρέπει να αποφύγει τις κατακλήσεις, να αποφύγει τις λοιμώξεις, να μπορέσει σιγά σιγά να επανέλθει όσο πιο γρήγορα γίνεται στην πρώτερη του κατάσταση. Ο αντίκτυπος, εκτός από την οικογένεια που είπαμε, που πάσχει μετά, πρέπει να καταλάβουμε και όλοι ότι δεν είναι κάτι που είναι πιο φτηνό και για το κράτος ή για τον ασφαλιστικό φορέα να έχει έναν ασθενή που θα πάει στο σπίτι. Αν αυτός ο ασθενής έχει, παραδείγματος χάρη, 3, 4, 5 εισαγωγές στο πρώτο τρίμηνο σε ένα νοσοκομείο, γιατί θα πάθει μια ουρολίμωξη, κάποιο πρόβλημα, κάποια άλλη λίμωξη, κάποιο άλλο πρόβλημα που θα βγει μπροστά, ή θα αυτός ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί κρεβάτι ειδικό ή μπορεί να χρειαστεί αμαξίδιο. Όλα αυτά είναι έξοδα και για το κράτος. Δηλαδή δεν είναι κάτι φτηνό και η αποκατάσταση είναι κάτι ακριβό. Αντιθέτως, η αποκατάσταση στην Ελλάδα ιδίως είναι κάτι φθηνό για το δημόσιο και προλαμβάνει και σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που ζούμε σαν χώρα μπορεί να προσθέσει και αυτή κάτι. Δηλαδή, να μπορέσει να απαλύνει λίγο και τον πόνο και το βάρος που υπάρχουν σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Οι νεαρότεροι συγγενείς του ηλικιωμένου ατόμου το θεωρούν χαμένο χρόνο ή αν θέλετε και χαμένο χρήμα να επενδύσουμε στην ουσιαστικότερη ποιότητα ζωής του ηλικιωμένου. Και σας είπα, γιατί λένε ότι δεν βαριέσαι, μεγάλος είναι. Άστον, δεν είναι όμως έτσι. Έχουμε δει εδώ στο Ολύμπιο με ένα πολύ μεγάλο αριθμό χειρουργικών επεμβάσεων, κυρίως ορθοπαιδικών, ότι τα άτομα ανεξάρτητα ηλικίας περπατάνε γρήγορα με τη βοήθεια αυτού του υπερήφημου του αυτοθαυματολογικού κέντρου αποκατάστασης. Θα σας πω ηλικίες. Έτσι, παραδείγματι, 96 χρονών ο κ. Σωτήρης εδώ και μια εβδομάδα έκανε την εγχείρησή του, έσπασε το ισχύο του, τη πιο συνηθισμένη αποπτώση. Τη δεύτερη μέρα περπάτησε, με τη βοήθεια βέβαια των φυσιοθεραπευτών, και θέλουμε γρήγορη κινητοποίηση. Και ας μην ξεχνάμε ότι μια μέρα στο κρεβάτι ενός ηλικιωμένου να μην κάνει τίποτα, ισοδυναμεί με μια εβδομάδα προσπάθειας να επανέλθει το μυϊκό του σύστημα στην προτέρα του κατάσταση. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και έτσι γλιτώνεις και πιθανές επιπλοκές. Γλιτώνεις τις πνευμονίες, γλιτώνεις τις ρολιμώξεις, βγάζεις τον καθετήρα, τρώει, κινείται, δεύτερη, τρίτη μέρα πάει σπίτι. Αυτό είναι κάτι. Οι κατακλήσεις κυρίως. Ο ρεπορτάζ που έχετε κάνει και σε ιδρύματα χρόνια, χρονίως πασχόντων, θα έχετε δει το τεράστιο πρόβλημα των κατακλήσεων και άλλων αδυναμιών που έχουν τα άτομα αυτά. Αυτό φυσικά μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Πανάκριβα και εξειδικευμένα μηχανήματα είναι στη διάθεση του ασθενούς με την καθοδήγηση του έμπειρου προσωπικού, ενώ ξεχωρίζει και η πισίνα με τον πυθμένα που ανυψώνεται ανάλογα με την ανάγκη του περιστατικού, συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα στην διαδικασία της υδροθεραπείας. Το κομμάτι υδροθεραπείας στο νερό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ σπουδαίο. Δηλαδή, βλέπεις ασθενείς, ας πούμε, που
Εντάξει, ίσως λίγο νεότερους σε ηλικία που προέρχονται από κάποιο ατύχημα, από κάποιο τροχαίο. Δεν μπορούν να φορτίσουν εύκολα, δεν μπορούν να κινητοποιηθούν εύκολα. Και ξεκινώντας θεραπείες μέσα στην πισίνα, κατευθείαν περνάνε στο επόμενο επίπεδο, στο επόμενο στάδιο. Μέρα με τη νύχτα. Έτσι, οι θεραπείες μέσα στο νερό είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και ειδικά με την πισίνα που έχουμε εδώ, όπου δεν είναι μια απλή πισίνα, μπορεί να αυξομοιώσει το ύψος του νερού και το ύψος που θα πατήσει ο ασθενής και να ταιριάξει στις απαιτήσεις του κάθε ασθενή. Πολλοί ασθενείς λένε εγώ δεν ξέρω μπάνιο κλπ. Έτσι, μπορεί να ταιριάξει στις απαιτήσεις του κάθε ασθενή και να έχει πάρα πολύ μεγάλη θεαματική βελτίωση στο πρόβλημά του. Πολύ σημαντικά είναι τα μηχανήματα της ισοκίνησης που έχουμε για το γόνατο και για τον ώμο, όπου είναι μηχανήματα όπου στην ουσία θα κερδίσει ο ασθενής τη μέγιστη ενδυνάμωση και θα μπορέσει, ας πούμε, να αποκαταστήσει τις αρθρώσεις αυτές με πολύ λιγότερες συνεδρίες από ό,τι χρειάζεται σε ένα απλό γυμναστήριο. Έτσι, είναι το μηχάνημα της έλλειψης βαρύτητας, όπου μπορούν ασθενείς που έχουν πάρα πολύ σοβαρά κινητικά προβλήματα και που δεν μπορούν να περπατήσουν ούτε καν μέσα στο νερό, μέσα σε αυτό το μηχάνημα να μπορέσουν να δραστηριοποιήσουν τους μηχανισμούς της βάδισης, γιατί είναι σαν να περπατάς χωρίς βάρος, χωρίς βαρύτητα. Και εντάξει, από εκεί και πέρα, ξέρεις, καμιά φορά δεν είναι μόνο το θέμα τι μηχανήματα έχουμε σε ένα μέρος, είναι και ποιος θα τα δουλέψει, η γνώση πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Εγώ αυτό που έχω εντυπωσιαστεί όλα αυτά τα χρόνια εδώ είναι ότι τόσο οι φυσίατροι όσο και οι φυσικοθεραπευτές έχουν απίστευτη κατάρτιση και τρομερή διάθεση να το εξελίξουν αυτό το πράγμα. Και με τη δική μας βέβαια έτσι, παρεμβολή σε κάποια ζητήματα, ώστε να κερδίσουμε πραγματικά το μέγιστο προς όφελος του ασθενή. Εγώ είμαι ευτυχής σαν επαγγελματίας υγείας και σαν φυσίατρος που δουλεύω σε αυτό το περιβάλλον, γιατί όντως υπάρχουν τα μηχανήματα αυτά που λέμε της τελευταίας τεχνολογίας, που μας βοηθάει πάρα πολύ στο έργο της αποκατάστασης. Αλλά και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι μπορεί να, κάποιος που έχει χρήματα μπορεί να προμηθευτεί αυτά τα μηχανήματα, που είναι πανάκριβα μπορώ να σας πω, αλλά πρέπει να ξέρει να τα δουλεύει. Και αυτό είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε εμείς. Έχουμε και τους ανθρώπους που μπορούν να τα δουλεύουν στο μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έχουμε τα μηχανήματα, έχουμε αυτό που λέμε τη ρομποτική αποκατάσταση, που είναι κάτι καινούριο και στην χώρα μας και παγκοσμίως, που χρησιμοποιεί τη ρομποτική τεχνολογία, όπως εδώ δεξιά μας μπορείτε να βρείτε ένα αντιβαρικό διάδρομο που μπορεί να κάνει άρση βάρους 80%, δηλαδή σου αφαιρεί το 80% από το βάρος σου. Αν υπάρχει κάποιο περιστατικό με μια παραπληγία, στο πούμε, ή παραπάρεση, αυτό μπορεί να το βοηθήσει να αρχίσει να κάνει τα πρώτα του βήματα και σταδιακά να φέρεις βάρος ώστε να πετύχει τη λειτουργικότητά του. Ή ένα ισοκινητικό μηχάνημα που βλέπετε από εδώ, που είναι και για αθλητικές κακώσεις και σαν εργομετρικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όπως υπάρχουν ρομποτικά μηχανήματα υποβοήθησης άνω άκρου, δηλαδή υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση στο χέρι που λέμε μετά από ένα κεφαλικό κλπ. Με μερικές προϋποθέσεις μπορεί ένα άτομο να βοηθηθεί πάρα πολύ με αυτά, γιατί να αρχίζει να εκπαιδεύεται η κίνησή του και η λεπτή κίνηση στο άνω άκρο. Υπάρχει μετά το τμήμα υδροθεραπείας με την πισίνα μας, που είναι μια πρωτοποριακή πισίνα που ρυθμίζεται ο πάτος, φτάνει αναλόγως τις ανάγκες του ασθενή στο επίπεδο του ύψους του. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φέρουμε νερό, σηκώνει το πάτος ή αντιθέτως κατεβαίνει. Υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα. Υπάρχει το καινούριο μηχάνημα μας των κρουστικών υπέρηχων, που είναι κάτι καινούριο στο τομέα της φυσικοθεραπείας για παθήσεις τενοντίτιδες ή παθήσεις του ώμου ή γενικά των αρθρώσεων. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα, δεν μας λείπει τίποτα. Έχουμε την εμπειρία και προσπαθούμε και να βοηθήσουμε και τον κόσμο όσο μπορούμε περισσότερο.
Στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας Ολύμπιον, η άλλη άποψη συνάντησε και δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μετέχουν σε πρόγραμμα αποθεραπείας από ορθοπαιδικούς τραυματισμούς. Και οι δύο έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο προκειμένου να επιστρέψουν γρήγορα στην αγαπημένη τους δραστηριότητα. Τραυματίστηκα στον αγώνα Αστέρας του Καλλιέργων με τη Θέα το Γενάρη του 2016. Αμέσως κατάλαβα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο γόνατο, γιατί έχω και την εμπειρία από προηγούμενο τραυματισμό. Πήγαμε κατευθείαν και μαγνητική. Φάνηκε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στο χιαστό, αλλά επειδή το αιμάτωμα ήταν μεγάλο, φάνηκε ότι δεν ήταν η ολική ρήξη χιαστού που χρειάζεται άμεσα επέμβαση. Οπότε προσπάθησα και εγώ με γυμναστική και αποκατάσταση και αποθεραπεία να αποκλειτώσω το χειρουργείο. Μετά από 3-4 περίπου μήνες που είχα ξεκινήσει κανονικά και τρέξιμο και ποδόσφαιρο, προπονήσεις και όλα αυτά, είδα ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι είχα ενοχλήσει στο γόνατο και όλα αυτά. Και ξανά έβγαλα μια καθαρή μαγνητική που δεν είχε το αιμάτωμα μέσα από το γόνατο και είδαμε την ολική ρήξη χιαστού. Και έτσι πήρα την απόφαση πριν 2 μήνες να κάνω το χειρουργείο, γιατί ήταν ολική ρήξη χιαστού, πρόσθεση χιαστού. Και τώρα βρισκόμαστε στην αποθεραπεία, στην αποκατάσταση. Είναι οι γνώσεις των φυσικοθεραπευτών και των γιατρών εδώ πέρα. Είναι πιο εξειδικευμένοι, με περισσότερες γνώσεις και ο χώρος διαθέτει πολλά μηχανήματα, σωστά μηχανήματα, για να κάνει ο καθένας τη δουλειά που χρειάζεται. Γιατί μπορεί να υπάρξουν και προβλήματα κατά τη διάρκεια μιας αποκατάστασης. Οι γιατροί εδώ μπορούν να τα λύσουν πιο γρήγορα και πιο σωστά, και ώστε να μην υπάρξει κάποια ζημιά η οποία θα σε τραβήξει πίσω. Δεν γίνεται καλύτερη δουλειά. Υπάρχουν πολλοί γιατροί και φυσικοθεραπευτές να σε κοιτάζουν, πολλά όργανα, ωραίος ο χώρος για να δουλέψεις κι εσύ πιο δυνατά και πιο σκληρά. Οπότε αυτά είναι τα κριτήριά μου για να επιλέξω το Ολύμπιο. Έπαθα εμπρός στο χιαστό. Το έπαθα στην προπόνηση. Όπως πήγα να κάνω σου δεν πάτησα καλά και μου γύρισε και τραυματίστηκα. Και ήρθα εδώ πέρα για να δίνουν πολλοί φυσικοθεραπευτές, πολύ καλοί όλοι τους και έχουν όλα τα μηχανήματα που μπορούν να με βοηθήσουν και ξέρουν ποιο πρόγραμμα πρέπει να ακολουθήσω σιγά σιγά για να γίνω καλύτερα. Σημαντικό πρώτον οι άνθρωποι, γιατί είναι πολύ καλοί, δένονται μαζί σου. Και δεύτερον είναι η ισοκίνηση πολύ, πολύ, γιατί αυτό είναι ένα μηχάνημα που δεν το έχει κανένας, μπορώ να πω. Και εδώ πέρα έρχεται και σε βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό πιστεύω. Γι' αυτό μ' αρέσει που έρχομαι εδώ πέρα. Έχει, όπως είπα, όλα τα μηχανήματα και έτσι σε κάνει να μπορεί να δουλέψει πιο γρήγορα, πιο πολλές ώρες, να κάνεις όλα πολλά μαζί και να περνάει γρήγορα. Και κιόλας έχει σύγχρονος με τον γιατρό μου και μπορούν να μιλάνε και κανονίζουν τι θα κάνω, που έξω αυτό δεν πιστεύω να το κάνεις εύκολα. Και εννοείται ότι όλες οι προβλητές, οι αθλητές βασικά, θέλουν να γυρίσουν γρήγορα. Και το Ολύμπιο το κατέχει αυτό, ας το κάνει με τα όργανα που έχουν. Το σημαντικό στα κέντρα αποθεραπείας είναι ότι η διαδικασία της αποκατάστασης είναι στην ουσία ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τη συμμετοχή ομάδας γιατρών και ειδικών διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να καλυφθεί όλο το φάσμα των αναγκών οποιοδήποτε περιστατικού. Επειδή είμαστε στενή διασύνδεση και με την γενική κλινική μας, μπορούμε και συνεργαζόμαστε με όλες τις ειδικότητες, είτε είναι αυτός νευρολόγος, νευροχειρουργός, παθολόγος, ορθοπαιδικός, που μπορούν να μας συνδράμουν με τις δικές τους γνώσεις να αντιμετωπίσουμε κάποιο από τα περιστατικά μας. Αλλά γενικά εμείς στην αποκατάσταση μιλάμε για ομάδα αποκατάστασης, που επικεφαλής είναι ο φυσίατρος και υπάρχουν πάρα πολλοί θεραπευτές, γιατροί άλλης ειδικότητας, νοσηλευτές που απαρτίζουν την ομάδα και αφού εκπονήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης ο φυσίατρος, καλούνται αυτοί να το διεκπαιρεώσουν. Και σε εβδομαδιαία βάση γίνεται ανατροφοδότηση του προγράμματος με τις ομάδες αποκατάστασης που εμείς που συζητάμε τα προβλήματα, τις ελλείψεις, τους στόχους που πετύχαμε και τους καινούριους στόχους σε κάθε περιστατικό. Μια ομάδα που ξεκινάει από τον νοσηλευτή, από τον δραματιοφορέα που θα μεταφέρει τον ασθενή. Πρέπει να έχουν γνώση οι δραματιοφορείς το πώς θα μεταφέρουν τον ασθενή. Έτσι, από το βοηθό του θαλάμου που θα τον πλύνει και θα τον κινητοποιήσει. Και τους φυσικοθεραπευτές, τους γιατρούς των διαφόρων ειδικοτήτων, τον ψυχολόγο, τον διατροφολόγο. Όλα αυτά τα κομμάτια μπορεί να τα πετύχει κανείς μόνο σε ένα τέτοιο είδους κέντρο. Είναι πολύ δύσκολο να τα βρει ως μεμονωμένες ειδικότητες στο σπίτι του. Πραγματικά το κράτος εδώ, ίσως έτσι κατ' εξαίρεση, ας πούμε, πραγματικά δίνει μια πολύ μεγάλη παροχή. Οι ασθενείς
δίνουν κάποια ελάχιστη συμμετοχή ημερήσια που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο σαν οικονομικό τίμημα και μπορούν να έχουν όλα αυτά τα πράγματα που θα χρειαζόντουσαν πάρα πολλά χρήματα στο σπίτι τους να τα συνδυάσουν. Εδώ έγκυται και η μεγάλη διαφορά σχετικά με αυτό που γινόταν πριν τη λειτουργία των κέντρων αποκατάστασης. Η συνηθέστερη διαδικασία ήταν κάποιος να ακολουθούσε στο σπίτι του κάποιες συνεδρίες φυσικοθεραπείας ώστε να επιτύχει την πολυπόθητη αποκατάσταση. Όμως η φυσικοθεραπεία δεν είναι παρά ένα μόνο μέρος της σωστής διαδικασίας αποκατάστασης και αποθεραπείας και από μόνη της δεν μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στον ασθενή. Σε ένα κέντρο αποκατάστασης υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες, οι λεγόμενοι επαγγελματίες υγείας, όπως είναι οι λογοθεραπευτές, οι ψυχολόγοι κλπ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο καταρτίζεται από τον φυσίατρο, σας είπα, το οποίο είναι ακριβές και ειδικό για την κάθε περίπτωση, γιατί πάντοτε και σε όλες τις περιπτώσεις ο κάθε ασθενής είναι μία μοναδική και ανεπανάληπτη περίπτωση. Ως εκ τούτου, η φυσικοθεραπεία, που πάλι υπογραμμίζω είναι πολύ σημαντική, είναι μία παράμετρος της αποκατάστασης. Ο φυσικοθεραπευτής είναι ένας συνεργάτης μας. Είναι κάποιος θεραπευτής μέσα στην ομάδα αποκατάστασης που ακολουθεί τις οδηγίες και αποσκοπεί στο λειτουργικό πρόγραμμα, στο λειτουργικό έλλειμμα, το κινητικό κυρίως. Αλλά ένας ασθενής δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, μια οικογένεια, δεν πάσχει μόνο ο ασθενής, πάσχει ολόκληρη οικογένεια και μπορεί να δεχτεί κάποιον στο σπίτι, αλλά υπάρχουν προβλήματα μετά δυσεπίλυτα. Δηλαδή, η οικογένεια θα πρέπει να διαχειριστεί έναν ασθενή ο οποίος μπορεί να είναι κατακεκλημένος, μπορεί να είναι με τις πάνες ή με κάποιον ουροκαθετήρα, μπορεί να παθαίνει λοιμώξεις, μπορεί να καταπιεί, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα δυσκαταποσίας ή δυσφαγίας ή να υπάρχουν προβλήματα στην ομιλία του ή προβλήματα που να αφορά το γνωσιακό επίπεδο, δηλαδή αφασικές διαταραχές που λέμε εμείς, να μην μπορεί να μιλήσει ή να μην καταλαβαίνει. Όλα αυτά δεν μπορούν να λυθούν με έναν φυσικοθεραπευτή. Μπορεί να προσφέρει αρκετά πράγματα, αλλά όχι αυτό που χρειάζεται. Άρα, μόλις δεχτεί αυτή η οικογένεια έναν ασθενή με τόσα πολλά προβλήματα, το πρόβλημα μεταφέρεται σε ολόκληρη την οικογένεια, πάσχει όλη η οικογένεια. Γίνεται ένα κοινωνικό πρόβλημα μετά. Και η ασθένεια μετά γίνεται βαρύδι και δεν μπορείς να βρεις μια λύση. Δεν είναι απλό δηλαδή. Γιατί παγκοσμίως δεν θα υπήρχαν τα κέντρα αποκατάστασης αν ήταν κάτι τόσο απλό η αποκατάσταση. Η αποκατάσταση είναι κάτι διαφορετικό. Θέλει να καταφέρει ο ασθενής να γυρίσει στο πρωτύτερο στάδιο λειτουργικότητας στη ζωή του. Και αυτό δεν μπορεί να λυθεί δυστυχώς μόνο από έναν. Πρέπει να υπάρχει ομάδα αποκατάστασης. Βρίσκει επίπεδα αντιμετώπισης που δεν μπορεί εύκολα να τα βρει σε ένα απλό φυσικοθεραπευτήριο ή σε ένα γυμναστήριο. Δηλαδή, οι συνεδρίες που γίνονται, ας πούμε, στην πισίνα ή τα μηχανήματα της ισοκίνησης και της ιδιοδεκτικότητας είναι επίπεδα θεραπείας που πολύ δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να τα κάνει. Το αποτέλεσμα που μπορεί να πάρει χωρίς αυτά είναι πολύ δύσκολο να το πάρει κάνοντας απλές ασκήσεις ή απλές φυσικοθεραπείες. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω τη δουλειά των φυσικοθεραπευτών, οι οποίοι σε όλα τα επίπεδα είναι πάρα πολύ σημαντικοί, ακόμα και ένας φυσικοθεραπευτής που θα πάει στο σπίτι ενός ασθενή κάνει πολύ σημαντική δουλειά, είναι σίγουρο ότι σε ένα κέντρο αποκατάστασης όπως είναι το Ολύμπιο και τα διάφορα άλλα κέντρα που υπάρχουν στην Ελλάδα, μπορεί κανείς να βρει πράγματα που δεν είναι δυνατόν να τα βρει εκτός του κέντρου. Το ευχάριστο είναι ότι πλέον ο ΕΟΠΗ δικαιολογεί την αποκατάσταση. Με μια μικρή συμμετοχή του ασθενού, τα ταμεία καλύπτουν το υπόλοιπο κόστος. Η διαδικασία είναι απλή με την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών έπειτα από την νοσηλεία σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρξει η βεβαίωση κάποιου ειδικού γιατρού ότι ο ασθενής για την αποθεραπεία του χρειάζεται να αποκατασταθεί σε κέντρο αποκατάστασης. Με βάση λοιπόν αυτή τη βεβαίωση, αυτό το πιστοποιητικό, ο ασθενής προσέρχεται στο κέντρο αποκατάστασης της περιοχής του, δίνει το πιστοποιητικό και αναλόγως με τις
παροχές για κάθε περίπτωση, για κάθε ασθένεια που διαθέτει, ας πούμε, το πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας, ο ασθενής μπαίνει στην νοσηλεύεται στο κέντρο αποκατάστασης και παρακολουθεί τη θεραπεία του. Μέσω του ΕΟΠΗ θα πρέπει να έχει προηγηθεί νοσηλεία σε κάποιο νοσοκομείο, είτε κρατικό είτε ιδιωτικό, και με κάποιες προϋποθέσεις για αυτές τις παθήσεις που προείπα, υπάρχει γνωμάτευση του διευθυντή της κλινικής που λέει για τη βαρύτητα της νόσης, τη νόση, τη βαρύτητά της και τι προσδοκά να κερδίσει με το πρόγραμμα αποκατάστασης, σαν γενική αρχή αυτό. Και από εκεί και πέρα μπορεί να έρθει σε εμάς και να συνεχίσει την νοσηλεία, να ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης. Ορίζεται από τον ΕΟΠΗ για τις παθήσεις που βρίσκονται, τις ορθοπαιδικές παθήσεις που βρίσκονται σε μετεγχειρητικό στάδιο μετά από μείζωσες ορθοπαιδικές επεμβάσεις, για νευρολογικές παθήσεις, αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, δηλαδή νόρσος, Πάρκινσον, άλλες εξωπυραμιδικές παθήσεις, σκλήνης κατά πλάκας σε κάθε όση, νόσο Γκιουλέν-Μπαρέ και άλλες μυοπάθειες ή μυασθένειες. Φυσικά μιλάμε για όχι χρόνιες καταστάσεις, αλλά κάποιες καινούριες καταστάσεις που έχουν επηρεάσει τη λειτουργικότητα του ατόμου. Όπως μετά αφορούν μετά από ατυχήματα κρανιοκεφαλικές καρκώσεις, πολυκαταγματίες ή πολυτραυματίες. Αυτά είναι ένα γενικό πλαίσιο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ΕΟΠΗ για να μπορούν να μπουν και στο κέντρο της αποκατάστασης. Και όμως, αρκετοί γιατροί ακόμα και σήμερα δεν κατευθύνουν τους ασθενείς τους στην διαδικασία της αποκατάστασης, είτε από άγνοια είτε από διάφορους άλλους λόγους. Μία παράμετρος είναι το κόστος και πιθανόν η σκέψη της επιβάρυνσης του ελληνικού δημοσίου. Όμως, οι μελέτες δείχνουν ότι το κόστος εξαιτίας των επιπλοκών για έναν ασθενή που δεν προχωρά σε αποκατάσταση είναι πολλαπλώς μεγαλύτερο. Η πλειοψηφία των συναδέλφων όχι. Υπάρχουν όμως και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός συναδέλφων γιατρών, ανεξάρτητα ειδικοτήτων, που έχουν καταλάβει πλέον τη σημασία της αποκατάστασης στην κάθε νόσο και το συνιστούν. Όμως, το μόνο να πω ότι και σαν πρόεδρος της γυριατρικής, πέραν των άλλων, εταιρεία στην Πάτρα, που προσπαθούμε πάρα πολύ ενεργά να βοηθήσουμε τα γυράσκοντα άτομα, ότι κυρίως στην τρίτη ηλικία υπάρχει μια διάκριση σε βάρος των ηλικιωμένων. Θα μου επιτρέψετε να πω, ένας ρατσισμός με την έννοια την γενική εναντίον των ηλικιωμένων, ότι δεν βαριέσαι, αυτός είναι μεγάλος, άστον τώρα, φυσιοθεραπεία χρειάζεται, αφού του κάναμε την εγχείρηση, αφού πέρασε την πνευμονία του, την ουρολίμωξη, τη διάτρησή του και τον κάναμε καλά χειρουργικά, θα πάει καλά. Δεν γίνεται όμως τα πράγματα έτσι. Γιατί ο ηλικιωμένος ασθενής έχει περισσότερες ανάγκες από ένα νεαρό που θα πάθει την πνευμονία του και σε 5-10 μέρες θα επανέλθει πλήρως εντάξιμος. Εκείνο που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε όλοι ότι πλέον η ιατρική δεν είναι η μαγική χείρα, η μαγική χείρα του ενός, αλλά το χρειάζεται μια ολόκληρη ιατρική ομάδα με διάφορες ειδικότητες αλλά και επαγγέλματα υγείας που έχουν σχέση με την ιατρική, φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, λογοθεραπεία κλπ. Που μπορεί να βοηθήσουν τον άρρωστό μας να επανέλθει γρηγορότερα στις καθημερινές του λειτουργίες. Αυτό έχει σημασία πλέον. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτή την αρνητικότητα των περισσότερων συναδέλφων για όφελος των αρρώστων. Δεν στοιχίζει πολύ ουσιαστικά, γιατί καλύπτονται από όλα τα ταμεία, όπως πολύ καλά είπατε. Δυστυχώς αυτή η οικονομική κρίση ανάγκασε, θα έλα πω, την κυβέρνηση να βάλει και μια μικρή συμμετοχή, η οποία μπορεί να φαίνεται μεγάλη σε μερικούς ή σε μια αρκετά μεγάλη μερίδα των συνανθρώπων μας, αλλά δεν πάβει ουσιαστικά μακροπρόθεσμα να βοηθάει τους αρρώστους μας, αλλά και οικονομικά και το κοινωνικό σύνολο. Καλύπτεται σε μια μεγάλη γκάμα παθήσεων από το ταμείο του. Είναι κάτι φθηνό, είναι κάτι που βοηθάει τον κόσμο. Και αυτό που χρειάζεται ο κόσμος είναι ενημέρωση για να ξέρει τα δικαιώματα, γιατί και ο ασθενής έχει δικαιώμα. Και όπως είπατε κάποια στιγμή σε κάποια ερώτησή σας για τους ηλικιωμένους, και είναι λίγο άδικο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, δεν είναι για τον ΚΕΑΔΑ. Ένας άνθρωπος δηλαδή 70-75 χρονών μπορεί να έχει 10-20 δημιουργικά χρόνια μπροστά του.
γιατί να μην του δώσει το δικαίωμα να γυρίσει πίσω, να μπορεί να βοηθήσει την οικογένειά του και τον εαυτό του. Κάποτε είχα ρωτήσει στην ειδικότητα όταν περνούσα από κάποιο νοσοκομείο για την ορθοπαιδική. Ρώτησα τον διευθυντή μου ποιο είναι αυτό το λεπτό σημείο που λες ότι χειρουργώ κάποιον που έσπασε το πόδι του, που μπορεί να είναι 90 χρονών. Έτσι, με τη λογική ότι 90 χρονών είναι, εντάξει τι. Και μου λέει ένα υπάρχει που μπορείς να βάλεις μπροστά, εκτός ότι μπορεί να είναι γονιός σου κλπ. Μπορεί να πεις, περπατούσε πριν. Άρα του δίνεις το δικαίωμα να επανέλθει εκεί που ήταν. Αυτό είναι τόσο απλό και τόσο βασικό και σε αυτό που κάνουμε εμείς. Πώς ήταν πριν, μπορεί να το κάνει. Αυτό εμείς εδώ προσπαθούμε να τους επαναφέρουμε στην πρώτη κατάσταση, πριν από το ατύχημα ή πριν από το συμβάν. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πλέον ο ασθενής να μπορεί μετά από την περιπέτεια της υγείας του να συνεχίσει τη ζωή του όπως και πριν, ή τουλάχιστον με τις λιγότερο δυνατόν συνέπειες. Και η διαδικασία της αποκατάστασης και της αποθεραπείας είναι ο τρόπος για να μπορέσει ο ασθενής ή ο τραυματίας να συνεχίσει να έχει μια ποιοτική ζωή, ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία. Αν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα, είτε κινητικό, είτε πρόβλημα λόγου, κατά πόσεως, να μιλήσουμε για νευρολογικά νοσήματα, τότε θα πρέπει να φροντίσει, να ρωτήσει τι δικαιούται και πώς μπορεί να επωφεληθεί από μια θεραπεία σε κέντρο αποκατάστασης. Αυτό που θέλω να ξέρει ο κόσμος, να γνωρίσει, είναι ότι εδώ υπάρχει και μια κλινική και ένα κέντρο όπου, όσο και αν ακούγεται ότι μπορεί να είναι κάπως οικονομικά δυσβάσταχτο για κάποιους, πιθανότατα βρούνε λύσεις και σε πολύ οικονομικότερο επίπεδο από αυτό που αναζητούν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και σίγουρα οι λύσεις αυτές θα είναι γρήγορες και αποδοτικές. Θέλουμε να πούμε ότι στο κέντρο αποκατάστασης στο Ολύμπιο και σε άλλα κέντρα αποκατάστασης, αλλά δεν υπάρχει άλλο τέτοιο οργανωμένο κέντρο στην περιοχή μας, οι ευκαιρίες για καλύτερη αυτονομία και καλύτερη ποιότητα ζωής είναι εδώ. Οι προκαταλήψεις δύσκολα σπάνε. Ξέρετε, το θυμάται κανείς τι είχε πει και ο Αϊνστάιν, ότι καλύτερα διασπάς το άτομο παρά μια προκατάληψη. Αυτό σπάει σιγά-σιγά. Βλέπουν τα αποτελέσματα. Και ο καλύτερος, θα το πω, διαφημιστής, δεν μου αρέσει ο όρος, μιας επιτυχίας ενός εργαστηρίου, ενός κέντρου, είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών του. Οι άρρωστοί μας που έχουν νοσηλευτεί και έχουν αντιμετωπιστεί σωστά, με το φυσίατρο, φυσιοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, έτσι, έχουν καλύτερα αποτελέσματα επανόδου στη φυσιολογική τους ζωή, όποια ήταν πριν από την αρρώστια τους, παρά τα άτομα που έχουν εγκαταληφθεί μόνα τους κάπου, με την ελπίδα ότι ίσως κάποτε και αν ξαναγίνουν αυτόνομα. Νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβει κανείς ότι μια αρρώστια δεν χτυπάει μόνο, όπως πολύ προσφυώς είπατε, το πνευμόνι, τα ούρα, την κοιλιά, τον εγκέφαλο. Χτυπάει όλα τα όργανα του σώματος. Και άμα είσαι λίγο μεγάλος, πάνω από τα 60 τώρα θεωρούμε ότι αρχίζει κάπως και εξασθενεί όλος ο οργανισμός, καλό είναι λίγες μέρες σε ένα οργανωμένο κέντρο αποκατάστασης, θα σε ξανακάνει, αν θέλετε, νέο πάντα. Μια αρρώστια δεν αφορά μόνο μια ειδικότητα. Θέλει μια οργανωμένη ιατρική ομάδα για να δει τα προβλήματα ουσιαστικά, τα μετά. Και το μετά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ενημέρωση για τα δικαιώματα. Διεκδικούμε τα δικαιώματα και η αξία του ανθρώπου είναι ίδια για όλους. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει ούτε ηλικιακά, ούτε οικονομικά. Όλοι έχουν το δικαίωμα στην αποκατάσταση. Αυτό είναι το βασικό που θα ήθελα να μείνει σε όλους τους ακροατές.